Είμαστε ως Περιφερειακή Αρχή κοντά στο νοσοκομείο, κοντά στα προβλήματα του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού, γιατί είναι καθημερινά τα προβλήματα και δεν είναι ένα, είναι, βγαίνουν συνέχεια. Είμαστε μέσα σε μια πανδημία, όλοι πρέπει, όσοι έχουν θέσεις ευθύνης, να είμαστε δίπλα στην καθημερινότητα, δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν το νοσοκομείο, το ξέρω καλά, είμαι τοπικιστής, δούλεψα τόσα χρόνια στο νοσοκομείο, ξέρω ότι τα προβλήματά του, συνομιλώ με όλους τους γιατρούς, το προσωπικό, όλο εκεί πέρα, και με τον διοικητή, τον Γρηγόρη τον Καρπούζη, έχω εξαιρετικές σχέσεις και ό,τι μου ζητηθεί, πραγματικά το υλοποιούμε σε συνεννόηση πάντα με τον Περιφερειάρχη, τον Παναγιώτη τον Νίκα, που κι αυτός έχει τις ίδιες ευαισθησίες. Έτσι λοιπόν, είτε μας ζητήσουν το πιο μικρό γάντια, μάσκες, είτε μας ζητήσουν, όπως και ευχαριστώ και τον Γρηγόρη τον Καρπούζη για την επιστολή προς εμάς, για την ενίσχυσή του με το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, ένα ακριβό ακτινολογικό μηχάνημα, μιας και το φορητό ακτινολογικό αυτό που είχαμε ήταν 20 ετίας, έβγαινε και πέρναγε όλο το νοσοκομείο να βγει κάτω στα Isobox, ώστε να γίνει η απαραίτητη ακτινογραφία για τους ασθενείς υπόπτους για κορονοϊό. Έτσι λοιπόν θα είμαι δίπλα στο νοσοκομείο, είμαι ψυχή του νοσοκομείου, έτσι το βλέπω εγώ, καθημερινά περνάω, παρόλο που πολλές φορές δεν το ξέρετε, αλλά ο κόσμος και οι ασθενείς με βλέπουν εκεί, γιατί είναι η οικογένειά μου, όπως έχω πει πολλές φορές, στο νοσοκομείο. Εμείς αυτό που επίσης είναι μεγάλο για το νοσοκομείο, για την περιοχή μας, για τον νομό μας, γιατί ξέρετε, όλοι λέμε για το νοσοκομείο, αλλά αυτό το νοσοκομείο όλοι από εκεί περνάνε. Εγώ αυτό έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, είτε είσαι φτωχός είτε είσαι πλούσιος, περνάς από αυτό το νοσοκομείο, θέλεις δεν θέλεις. Έτσι λοιπόν, μαζεύοντας από την αρχή του πρώτου έτους που έκατσα εδώ στην καρέκλα του χωρικού αντιπεριφερειάρχη, ήξερα τα προβλήματα, είχαμε έτοιμα τη λίστα με τα μηχανήματα που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, από υπερήχους, από εξοπλισμό χειρουργείου, από εξοπλισμό των επιγόντων, της παθολογικής κλινικής, της μεθυκής κλινικής. Έτσι λοιπόν, αυτά περίπου με ένα προϋπολογισμό στο 1 εκατομμύριο και κάτι, θα τα εντάξουμε σύντομα εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και πήραν τον δρόμο τους για να τα έχουμε το νοσοκομείο και οι γιατροί μας ως εφόδια. Όπως έχω πει και έχω προσχεθεί και το υπόγειο του νοσοκομείου με την ανακατασκευή των μαγειρίων, και αυτό παίρνει το δρόμο του για να φεύγουν από εκεί τα φαγητά προς τις κλινικές και προς τους ασθενείς μας με ασφάλεια και όπως απαιτεί η σύγχρονη τεχνολογία.